Θα ήθελα να σου πω πως πριν από λίγη ώρα ένας ακρίτας εδώ στο Καστελόριζο, ένας κάτοικος, σχολίασε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, δηλαδή την ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία, και μου είπε το εξής. Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Ερντογάν είναι το Καστελόριζο. Τον ρώτησα γιατί και ύστερα μου έδειξε την ομορφιά. Να σας πω πως εδώ οι ώρες κυλούν ήσυχα, εδώ οι κάτοικοι περιμένουν τους τουρίστες, ήδη προετοιμάζονται, να σας πω, για τον 15 Αύγουστο, έτσι ώστε να υποδεχτούν ακόμα περισσότερους τουρίστες και να τους χαρίσουν απλόχερα τη μοναδική φιλοξενία. Οι ακρίτες μας, Ευλαμπία, ξέρουν καλά να δίνουν μοναδικές στιγμές, να χαρίζουν και να φτιάχνουν τις αναμνήσεις των επισκεπτών. Να σας πω πως εδώ στο νησί υπάρχουν Ιταλοί, Γάλλοι, αλλά και Έλληνες. Έχουν επιλέξει το πανέμορφο και γραφικό Καστελόριζο για να κάνουν εδώ τις διακοπές τους. Επίσης, να συμπληρώσω πως ό,τι συμβαίνει σε διπλωματικό επίπεδο και όχι μόνο, δεν επηρεάζει κανέναν εδώ. Από το μόνο που επηρεάζονται είναι από την ομορφιά που υπάρχει εδώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδος, στο ανατολικότερο σημείο, στην κουκίδα του χάρτη. Αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, βλέπετε τις πανέμορφες εικόνες εδώ, τη γραφικότητα του νησιού, τα υπέροχα κτίρια. Να σας πω πως εικόνες που βλέπουμε καθημερινά εδώ και μία εβδομάδα που σας μεταδίδουμε το κλίμα που υπάρχει από το μικρό ακριτικό νησί είναι πως με καρφωμένοι τις ελληνικές σημαίες, τα καΐκια τους, οι ακρίτες ψαράδες μας μεταφέρουν τους τουρίστες για να τους δείξουν τις ομορφιές αυτού του μικρού νησιού. Και να σας πω πως έχει αρκετές, πολλές ομορφιές. Επίσης, αυτό που κυριαρχεί και στις συζητήσεις τους, ελπίζουν η Τουρκία να ευθυγραμμιστεί πλέον με την πραγματικότητα για να μπει φρένο στις πράξεις του Τούρκου Προέδρου, αλλά και στα λόγια του. Παρακολουθούν τις εξελίξεις και ελπίζουν να προδιωθεί κάποια στιγμή στο τραπέζι του διαλόγου. Ξέρουν πολύ καλά εδώ, Ευλαμπία, οι Καστελοριζοί, διότι έχουν σχέσεις με τους γείτονές μας απέναντι. Το ΚΑΣ είναι μόλις λίγα ναυτικά μίλια, είναι κοντά, πηγαίνουν για ψώνια και γνωρίζουν πως οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και δυσκολίες στο εσωτερικό τους. Δηλαδή είναι η οικονομία, είναι ο κορονοϊός και έχουν μεγάλη ανεργία.